Και καλημέρα και καλή εβδομάδα, αλλά συγκρατηθείτε, γιατί άμα ξεκινάς και την ημέρα και την εβδομάδα με αγωνία, με στενοχώρια, με νεύρα, τότε λες άστα να πάνε. Κυρίως ψυχραιμία στους οδηγούς, γιατί οι κακοί χειρισμοί, για να γλιτώσουμε από εκείνα τα άλλα τα επικίνδυνα που γίνονται σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου, αλλά όταν οι χειρισμοί είναι κακοί, τότε αυτά προκαλούν μεγαλύτερη αναστάτωση. Τι θέλω να πω? Θα σας πω με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη, εκεί στο αυξημένο κυκλοφοριακό στο Ηράκλειο, στα αυξημένα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται εξαιτίας των λανθασμένων χειρισμών στον Άι Γιάννη στο Χωστό. Κύριε Δημήτρη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Βουλγεράκη. Να σας ακούσουμε. Από το πρωί, από την ώρα που ξεκινήσατε, από το σπίτι σας μέχρι τώρα, τι είναι αυτό που βιώνετε? Σήμερα ζούμε μία κόλαση στην περιοχή. Απίστευτο πράγμα, απίστευτο μποτιλιάρισμα, όλοι οι οδοί μποτιλιαρισμένοι, απίστευτη ταλαιπωρία. Έχω ξεκινήσει από τις 8 η ώρα για να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο και ακόμα δεν έχω φτάσει. Όλοι οι οδοί έχουν 500, 1 χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα αμάξα που περιμένουν να πάνε στη δουλειά τους. Απίστευτο πράγμα. Ξεκινήσατε από πού? Για πηγαίνετε τώρα στη διαδρομή για να το δούμε βήμα-βήμα. Ξεκίνησα από τη Χριστοδούλου Μπόκου, που είναι μια κάθετη στην Άι Γιάννη του Χωστού, για να περάσω τη γέφυρα να πάω τα παιδιά στο σχολείο στις Τρεις Βαγιές, μετά να γυρίσω και να μπω στην Εθνική να πάω στη δουλειά μου. Απίστευτο η ταλαιπωρία. Ακόμα. Δεν ξέρω αν θα είναι 9 η ώρα, αν θα έχω φύγει από εδώ. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Και υπάρχουν και οι τροχονόμοι που προσπαθούν να ρυθμίσουν. Τα έργα έχουν αποσυντονίσει τελείως την κυκλοφορία σε όλη την περιοχή. Η περιοχή εδώ χρειάζεται έργα. Δεν χρειάζεται χρωματιστά κολονάκια που να δημιουργούν πάρκινγκ για κάποιους και θέσεις στάθμισης για κάποιους άλλους. Χρειάζονται έργα, χρειάζεται ο Δήμος και η περιφέρεια και οι υπηρεσίες να σκύψουν στο πρόβλημα και να το λύσουν. Δεν μπορούμε άλλο. Αυτά τα έργα είναι κουκίδες. Είναι χρωματιστά, είναι για τις φωτογραφίες. Αναφέρεστε έργα εδώ. Αναφέρεστε στο ένα κυκλικό που είναι μπροστά από το βενζινάδικο Χριστομιχάλη Ξυλούρη, πηγαίνοντας προς τα μέσα πριν από τη γέφυρα? Όχι. Ή αναφέρεστε και στο δεύτερο που είναι παραπάνω? Τώρα σήμερα λειτουργεί το δεύτερο που είναι μπροστά στον Άι Γιάννη. Ναι. Το οποίο έχει δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα. Απίστευτα. Στέλνουν όλους τους οδηγούς στη Φοινικιά και μετά τους ξαναγυρίζουν πίσω. Με αποτέλεσμα να είναι όλα τα ρεύματα μποτιλιαρισμένα. Γιατί από την αρχή, κύριε Δημήτρη, κάνανε αυτό το πολύ μεγάλο λάθος, έτσι όπως κάνανε το κυκλοφοριακό, και βγαίναμε οι περισσότεροι οδηγοί, εγώ δεν θα εξαιρέσω ούτε τον εαυτό μου για να μην κατηγορηθώ από κανένα, βγαίναμε από τον παράδρομο στον Άι Γιάννη για να μπούμε να στρίψουμε και ήταν επικίνδυνο. Γιατί από τη γέφυρα πάνω στρίβεις για να μπει στην Εθνική, που και αυτό είναι επικίνδυνο, και δεν ξέρανε πώς να σου λουπώσουν. Είναι γιατί δεν κάνουν έργα. Μα ακριβώς, δεν κάνουν, γι' αυτό. Δεν γίνουν το πρόβλημα. Προσπαθούν να βγάλουν τη φωτογραφία την ώρα που βάθουν τον δρόμο και φεύγουν. Το Σάββατο το πρωί ήταν εδώ όλοι οι υπεύθυνοι και βγάζαν φωτογραφίες. Σήμερα το πρωί είναι μόνο οι τροχονόμοι και τους βρίζει ο κόσμος. Ναι. Άνθρωποι που εργάζονται για να πάνε το ψωμί στο σπίτι τους. Πού είναι όλοι αυτοί οι πολιτικοί σήμερα το πρωί εδώ? Πού τους? Να δουν αυτά που σχεδιάσανε. Και δεν ξέρω και ποιες υπηρεσίες δίνουν εγκρίσεις για αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν θέλουν να πάρουμε μια έγκριση για οτιδήποτε άλλο, κάνουμε 6 μήνες, 8 μήνες, 2 χρόνια. Σε αυτά πώς δώσανε μονιμερείς άδεια, χωρίς να το μελετήσουνε? Ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που δίνουν τέτοιες άδειες? Και με ποια πίεση? Για να ταλαιπωρούν τους πολίτες. Μάλιστα. Ελάτε εδώ, φέρτε μια κάμερα, δείτε τους ανθρώπους που είναι στους δρόμους. Τραβάνε τα μαλλιά τους, καταστηματάρχες. Δεν μπορούμε να μπούμε στα σπίτια μας. Έχουν γεμίσει τον κόσμο κολονάκια και μας στέλνουν στο βιολογικό να κάνουμε αναστροφή να γυρίσουμε. Λες είναι η αναστροφή αυτή νόμιμη? Ελάτε εδώ μια κάμερα να δείτε τι βιώνουμε όλη μέρα από το πρωί. Ελπίζω δεν ξέρω και πώς θα λυθεί και τις επόμενες μέρες αυτό. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κίνηση, ο κόσμος μετακινείται να πάει στη δουλειά του. Μετακινήστε όλοι ως γονείς να πάτε τα παιδιά σας στο σχολείο αυτή την ώρα. Και είναι η ώρα κρίσιμη και έχουν γίνει λάθος πράγματα. Αυτό το λάθος θα διαιωνιστεί και κάθε πρωί θα είναι το ίδιο. Ούτως ή άλλως θα είναι το ίδιο. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εμείς θα βγάλουμε τα κολονάκια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα εδώ.
Δεν γίνεται κάποιοι να αποφασίζουν να μας ταλαιπωρούν. Μιλάτε, κύριε Δημήτρη, μισό λεπτό τώρα. Μιλάτε για τα κολονάκια, τα χρωματιστά, τα οποία έχουν μπει στον κόμβο. Σε όλο τον δρόμο. Στο κυκλικό που είναι μπροστά από τη Χρυστομιχάλη Ξυλούρη και ανεβαίνει προς τα πάνω, ή στο δεύτερο κεπάτε βιολογικό. Στην Αγιάννη, στην εκκλησία του Αγιανιού μπροστά. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και έχουν βάλει κολονάκια και πάει μέχρι τα Κανάρια πέρα. Για να ρυθμίσουν λίγο το κύκλο. Δηλαδή τι τους κάνουν, τους στέλνουν όλους προς τα Κανάρια και μετά γυρίζουν όλοι πίσω. Γιατί οι άνθρωποι βγαίνουν στην Εθνική και θέλουν να πάνε στο Ηράκλειο. Οι μικόμβοι δεν έχουν όλοι ολοκληρωθεί. Είναι πολύ μικρό και δεν λειτουργεί από ό,τι μου λένε με όχι, με είναι μικρό και δεν λειτουργεί, αλλά δεν είναι για φορτηγά αυτό. Γιατί τους στέλνουν προς μαλάδες αυτούς. Ναι. Είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να στρίψουν στην Μπακογιάννη. Και θέλανε να λύσουν με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα και αντί να λύσουν το πρόβλημα προκαλέσανε ασφυξία, θα πω εγώ, κυκλοφοριακή στην όλη περιοχή. Γιατί υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι επικοινωνούν εδώ με τον Νίκο το Σφακιανάκη και του λένε το εξής που είναι ηχολήπτης μας, ότι αυτό που ακούν αυτή την ώρα από εσάς δεν είναι σημερινό, είναι καθημερινό φαινόμενο και είναι όλες τις ώρες της ημέρας. Το ενέντη είναι περισσότερο. Μάλιστα. Και αν δεν ήταν δύο τροχονόμοι εδώ, το πρόβλημα θα ήταν απερίγραπτο. Έχει δύο τροχονόμους εδώ στο κυκλικό, το καινούριο κυκλικό. Δύο τροχονόμους να ρυθμίζουν. Με τις ουρές να είναι ατέλειωτες. Τώρα τι να πω στους ανθρώπους αυτούς. Καλά εδώ το λέτε. Εδώ στον κόμβο έχουν μαζευτεί 30 ανθρώποι. Και όλοι προφανώς θα παίρνουν τηλέφωνα. Γιατί τους βλέπω και μιλάνε όλοι στα τηλέφωνα. Ναι. Γι' αυτό δεχόμαστε και με όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Σας λέω ότι με λέει ο κόσμος πως σε καθημερινή βάση πραγματικά υπάρχει θέμα. Δεν μου λέτε, εσείς που είσαστε οδηγός, μη είσαστε κάτοικος της περιοχής, μένετε κάτοικο στην περιοχή. Εντάξει, πείτε μου το εξής. Μπορούσε να γίνει κάτι άλλο? Αυτοί το κάνανε λάθος, το κάνανε σόλαθο. Έτσι όπως το διαχειριστήκανε το πράγμα. Τι θα μπορούσε να γίνει, πιστεύετε, από την εμπειρία σας ως οδηγός? Να έχουν προχωρήσει τα έργα, να έχουν ολοκληρωθεί οι μικόμβοι. Ναι. Και να έχουν γίνει κάποιες απαλωτριώσεις για να μπορούν να γίνουν οι κυκλικοί κόμβοι εύρυθμοι. Να γίνει δηλαδή διαπλάτηση του δρόμου, θέλετε να πείτε. Ναι. Που έτσι κι αλλιώς κάποια από αυτά τα ακίνητα είναι ήδη αποχαρακτηρισμένα από το 70, ναι. Δηλαδή ο ημικόμβος που δεν έχει γίνει προς Ηράκλειο από την Εθνική, αλλά πρέπει να κατέβεις κάτω να πας στο Λίτ και να επιστρέψεις πάνω, δεν έχει ολοκληρωθεί. Που έπρεπε να πάει ανατολικά της γέφυρας του Αγιανιού να βγαίνει προς Ηράκλειο. Είναι για 10 χρόνια δεν είχαν εξαγγείλει. Δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει κανένα έργο παρέμβασης και ουσιαστικά λειτουργία όσο του κινητόδρομου του δρόμου του Αηγιανιού, της οδούς Αηγιάννη Χωστός, που σηκώνει ένα τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο καθημερινά. Mm-hmm. Λόγω των βιοτεχνιών πάρκων που είναι σφινιά και των υπολείπων επιχειρήσεων. Λόγω των κατοίκων, της αυξημένης δόμησης. Πότε θα γίνουν αυτά τα έργα? Λοιπόν, πόσες δεκαετίες πρέπει να περάσουν για να περιμένουμε? Φαντάζομαι ότι σας ακούν από το Δήμο και αν δεν σας ακούν ότι θα τους τα μεταφέρουν. Αυτά τα συνοδά έργα τα οποία χρειάζονται για να γίνουν εκεί τα κυκλικά, ότι Δήμος Περιφέρεια θα πρέπει πρώτα σε αυτά να πάνε και στη συνέχεια να αναλάβουν τις ευθύνες τους και κυρίως αυτό που είπατε στην αρχή, σε άλλες περιπτώσεις εκεί έχουν μια άλλη δυνατότητα και κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και φτιάχνουν πράγματα, ενώ σε αυτή την περίπτωση εδώ όλος αυτός ο χρόνος ο οποίος έφυγε και έφυγε τζάμπα ουσιαστικά ταλαιπωρεί εσάς όλους σε καθημερινή βάση. Όλους τους κατοίκους ταλαιπωρεί. Και πριν λίγο καιρό ήρθαν και βάλαν πέρα από όλη λίγη άσφαλτο για να κρύψουν μερικές λακκούβες. Τα οδοστρώματα είναι χάλια. Δεν γίνεται καμία παρέμβαση, κανένας προγραμματισμός, κανένας σχεδιασμός για το μέλλον, τίποτα. Τα αφήνουμε όλα στη τύχη τους. Καταραίουν όλα και πάνε κάτω. Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Ωραία. Κρατάω όλες αυτές τις παρεμβάσεις σας, τις επισημάνσεις σας. Προς τη Δημοτική Αρχή πάνε όλα αυτά. Ας τα ακούσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αυτά τα οποία δεν έχουν κάνει και όπως εσείς πιστεύετε δεν έχουν μελετήσει αυτή την ώρα με αποτέλεσμα να σας ταλαιπωρούν καθημερινά. Κύριε Δημήτρη... Αν πιστεύανε ότι τα είχαν μελετήσει και ήταν αξιόλογοι η μελέτη τους, θα ήταν σήμερα το πρωί εκεί. Γι' αυτό λείπουν. Γι' αυτό είναι απόντες. Γι' αυτό δεν συμμετέχουν στο πρόβλημα του κόσμου. Ήρθαν, βγάλαν τις φωτογραφίες και ξαφνίστηκαν. Το Σάββατο ήταν όλοι εκεί και βγάζαν φωτογραφίες που βάφανε το οδόστρωμα.
Σήμερα που είναι το πρόβλημα δεν είναι κανείς. Αρνούνται. Κύριε Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα από τον 984. Ευχαριστώ.